Γεια χαρά, γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Λοιπόν, είδα τον αγώνα χθες, Manchester City με την Tottenham. Το άλλο το είδες? Το άλλο. Λίγα πράγματα, εστίασε σε αυτό. Ναι, γιατί νωρίς διαμορφώθηκε το 2-0. Είπες τελείωσε το μάτς, δεν έχει ενδιαφέρον. Τους χωρίζει μεγάλη διαφορά, πιστεύω, ότι η Πόρτο με τη Λίβερπουλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άγχος, φόβος, ανασφάλεια, συντηρητισμός, κόμπλεξ. Αναφέρομαι στον Πέπε Γκουαρδιόλα. Παρέταξε την ομάδα με τέτοιο τρόπο, άφησε έξω τον Ντεμπρόινε και τον Σανέ. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Παρατηρώ ότι γενικότερα οι Ισπανοί προπονητές, μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς, έχουν μια τέτοια νοοτροπία. Λοιπόν, η City έχασε καθαρά από το κουτσάρισμα του Γκουαρδιόλα, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό που δεν μπορεί να δει ένα πέναλτι, δηλαδή. Το έχω παρατηρήσει και σε προηγούμενα μάτια. Τρομερό είναι αυτό. Δεν μπορεί να δει τα... Κάτσε ρε φίλε να πούμε. Δηλαδή, μου θυμίζει κάποιους μαθητές που πάνε να δώσουν εξετάσεις προφορικές και τρέμουνε. Για τον κόσμο που δεν είδε το μάτς, να πούμε ότι την ώρα που κέρδισε τον πέναλτι η City και πήγε να το χτυπήσει ο Αγκουέρο, ο άλλος έκλεισε τα μάτια, γύρισε αλλού. Δηλαδή αυτό τώρα είναι. Που είναι χέστηκα από το φόβο μου. Το έχει ξανακάνει αυτό και άλλες φορές. Το έχω δει και στο πρωτάθλημα το κάνει. Δηλαδή τι κουράγιο να πάρουν οι άλλοι παίχτες να βλέπουν τον προπονητή σε κάνει έτσι. Και εν πάση περιπτώσει αφήνει έξω τον Ντεμπρόινε και το Σανέ. Δηλαδή μια City η οποία καμία σχέση με τη City που ξέρουμε. Και πάει για αποκλεισμό, φούλια αποκλεισμό. Όχι. Κοπανώντας τα κόμπλες και τα συμπλέγματα. Κοίταξε, το πάει φούλια αποκλεισμό, το πάει φούλια αποκλεισμό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι μια ομάδα που σε κουράζει, ρε παιδί μου. Μια μακρόσυρτη ομάδα, μια. Όλο αυτό το στυλάκι που παίζουν όλοι αυτοί που έλεγε. Που είχε πει και για τον Κρόιφ ότι εφαρμόστηκε στην Βαρκελόνα. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Ο Κρόιφ μεγάλο παίκτη. Τον είδαμε τι έκανε με τη Μίλαν εδώ πέρα που κουτσάριζε την Βαρκελόνα. Τέσσερα άρπαξε. Ναι, ήμουν μέσα και εγώ τότε. Ήμουνα και εγώ μέσα. Λοιπόν, για τη δική μου την ομάδα, πάω και με το ξέρει. Δεν έχω να πω πολλά. Έχω να πω μόνο ότι εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο. Όπω σου έχω πει, δεν δίνω και μεγάλη βάση στα πρωταθλήματα που παίρνονται στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα πάω και είναι. Δύο κλάσεις καλύτερος από τις υπόλοιπες ομάδες και μία παραπάνω από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και χρειάζεται για να πάρει το πρωτάθλημα, την ΕΠΟ, τη διαιτησία, τα παρασκήνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ είμαι καταθεωρώ τη σεζόν για μένα όχι επιτυχημένη από τη στιγμή που δεν πήγε καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή παίζεις με την Πάτη Μπορίσοφ, της ρίχνεις 4 γκολ μέσα σε 15-20 λεπτά. Και έρχεσαι εδώ και χάνεις από αυτή την ομάδα επειδή δεν δείχνεις την ένταση, τη σοβαρότητα και την προσοχή που πρέπει σε ένα τέτοιο αγώνα. Έχεις παίξει με τα δεύτερα της Τσέλσι και σου έχουν κερδίσει στη Τούμπα 1-0 και πας έξω και σου κάνουν πλάκα. Παίζεις με τη Βιντεώτων τα ίδια. Δεν είναι εμφάνιση ομάδας αυτή. Εγώ θεωρώ επίσης ότι κακώς έκανε και ανανέωση σε όλους αυτούς τους τύπους τα συμβόλαια. Θεωρώ ότι οι επιτυχίες στις μικρότερες κατηγορίες, τα under 19 και under 15 και όλα αυτά που λένε, δεν μου λένε τίποτε, είναι ίσονο σημασία, δείχνουν τη δουλειά που γίνεται μένα από πλευράς προπονητών κτλ. Αλλά για μένα δεν έχουν και τόση μεγάλη σημασία. Έχω δει και τόσα ταλέντα και τα. Δηλαδή, κάτσε για να πάμε στο διατάφτα. Η πρόταση δική σου είναι να διαλυθεί αυτή η σημερινή ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι να διαλυθεί αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μα είπε ότι κακώ ανανέωσε όλα τα συμβόλαια. Τώρα παλεύει να ανανεώσει με 1 εκατομμύριο, λέει, το συμβόλαιο του Βαρέλα. Είχαν φέρει το Χατζητερίδη, πώς το λένε εκεί πέρα, σιγά το στο παίχτη. Καλά, αυτός έφυγε, πήγε τον Μπούλο. Λοιπόν, ο Μάτος είναι μιας ηλικίας, τα αμυντικά του καθήκοντα δεν μπορεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνέχεια αποβολές και τέτοια. Ο Βεϊρίνια παίζει σε άλλη θέση από αυτή που είναι. Έχει βάλει ένταση στο παιχνίδι του, είναι πολύ καλός παίχτης, γι' αυτό έχει μεγαλώσει. Ο Μαουρίτσιο που ήταν. Μια ομάδα μόνος του είναι τραυματίας και πάση περιπτώσει τον άλλο τον Τζίμιρο τον στείλαν από εκεί που ήρθε. Λοιπόν, τον Ζάκοφ τώρα παλεύουν, δεν θέλει παίχτες.
Βλέποντας λοιπόν, άλλο θέλω για να καταλήξω και να το κλείσω. Βλέποντας λοιπόν τις εμφανίσεις που έκανε στην Ευρώπη και μην μπορώντας να σταθεί αξιοπρεπώς σε ένα Europa League, το πρώην κύπελο εκθέσεων που λέγαμε, λοιπόν, το οποίο ήδη έχει μια χαόδη διαφορά σε σχέση με το Champions League. Ναι, βέβαια. Στην Ευρώπη, βέβαια. Δηλαδή, τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Το θέμα του είναι πώς θα περάσει τον Ολυμπιακό. Θα φτάσουμε δηλαδή όπως ο Ολυμπιακός που έβγαινε, έπαιρνε τα πρωταθλήματα όπως τα έπαιρνε και πήγαινε και έχανε από τη Χερεφέιν. Δεν είναι κριτήριο η Ελλάδα. Εδώ παίζονται παράλληλα πρωταθλήματα. Ναι, κοίταξε. Έχει μια προχωρημένη αντίληψη για την πρόοδο του ΠΑΟΚ. Λίγοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ συνδεύουν, οι οποίοι έχουν καθίσει πάνω στο πρωτάθλημα και χαίρονται. Και αυτή την αντίληψη είχαν και οι Ολυμπιακοί τα περασμένα χρόνια. Σιγά σιγά όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αφού μπούχτησαν τα πρωταθλήματα, είχαν την απέτηση πια για Ευρώπη. Εσύ την απέτηση για Ευρώπη την έχεις νωρίς. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη και δεν μου έχει δώσει κανένα σημασία ότι τα πρωταθλήματα τα ελληνικά δεν παίζονται σωστά. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Διότι κανείς δεν έχει καθίσει να εξηγήσει τι θα πει ΠΟΚ, τι θα πει να παίζεις, τι έκανε το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ δεν έκανε μόνο αυτά που ξέρει ο κόσμος, που δεν τα ξέρει δηλαδή στην ουσία, έκανε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν άφηνε κανένα να παρέσει μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο. Παίζαμε τώρα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη τελικό κυπέλου. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Έγινε. Για χαρά, φίλε μου, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Όχι, άλλος είναι. Όχι, εσύ. Έλα. Τι έγινε, καλά. Έλα, φίλε μου. Ναι, λοιπόν, Δημήτρης Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω, καλά, να σου πω για το χθεσινό παιχνιδάκι ένα πράγμα. Με το που βγήκε αυτή η αργοκαρούτα μπροστά, έγινε... Η ομάδα πετούσε, έτσι νίκησε. Άμα δεν χτύπαει αυτός να βγει, ο Κέιν, πώς το λένε. Μιλάει για τον Κέιν. Ναι, ούτε σε 10 χρόνια δεν νικούσε η Τότεναμ. Ούτε ευκαιρία δεν έκανε. Συμφωνείς? Γιατί έκανε ευκαιρία, εσύ τι? Εννοώ για την Τότεναμ. Ναι, ναι, ναι. Που δεν θέλουμε για το κέντρο. Λοιπόν, προχθές σου έλεγα ότι θα σε κρίνουμε όταν κάνεις τις μεταγραφές για του χρόνου και τέτοια. Θυμάσαι που στα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Μίλησα με έναν γνωστό και τι μου είπε. Μου λέει, του λέω ότι πήγα τον Γεωργίου, του λέγα αυτά και αυτά, γιατί μας έχει πρίξει τόσα χρόνια με τους γρήγορους και τα έτσι. Σε κάποια φάση μου λέει, πες τον Γεωργίου, μου λέει, άμα ξαναβγείς, λέει, στην εκπομπή του, το Στέρλινγκ μου λέει να πάρει και τον Εμπαπέ, άμα δεν πάει να πιει καφέ στο γνωστό καφενείο του ανθρώπου με το Καγέν, όχι για κατηγορία δεν θα ανέβει, μην πέσει κιόλας. Δεν ξέρω, πες τον άνθρωπο να σταματήσει λίγο από κάτω, γιατί και εγώ μπορώ να του πω τι λέει παπαργίες, εντάξει. Είπες με το Καγέν. Ναι, το Καγέν, ναι. Αυτός βγήκε ένας μπάρμπας. Μισό λεπτό, ναι. Δημήτρη, μισό λεπτό. Ναι. Βγάλε τον ναι. επόμενο, βγάλε τον. Έλα, φίλε, με ακούς. Εγώ, εμένα. Ναι, εσύ. Γιατί βρίσκεις τον προηγούμενο, πάμε εμείς. Γιώργο. Σε ακούω. Γιώργο, εγώ μιλάω γιατί μίλαγες με κάποιον άλλον, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά γιατί τον βρεις τον κάποιον άλλον. Και του λες ότι λέει... Όχι, εντάξει, έλα Γιώργο. Του είπες ότι λέει παπαριές και τα λοιπά. Περίμενε, θα δεις 2-3 λεπτά. Έγινε, φίλε. Τον προτέρων περιμένω, Γιώργο. Έγινε. Εκ των δευτέρων... Έλα, μην το συνεχίζεις. Είπες όλοι ο άνθρωπος. Μην το συνεχίζεις εσύ. Τέλος πάντων. Να μου πούνε τα γαστό είναι γατάκι, ρε. Την άφησε. Λοιπόν, κατάλαβες τι σου είπα εγώ. Δημητράκη, γαμώ την τρέλα μου, να μου το έχει μυαλό, εσύ. Φίλε, μιλούσα και. Ωραία, μα βγαίνει και ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Οκ, εντάξει, τέλος. Λοιπόν, αυτό το άκουσες που σου είπα. Με το Καγέν, ποιο είναι το Καγέν, δεν ξέρω. Τι ξέρει ποιο είναι με το Καγέν. Δεν πάει το μυαλό. Ποιο είναι με το Καγέν ο δημόσιο υπάλληλο. Έλα, ρε φίλε, ποιο έχει το καφενείο το γνωστό στο εργάλεο. Δεν με κάνει ονόματα τώρα και είμαστε στον αέρα. Πες το όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Παπαδόπουλος. Ο? Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης. Το δεξί χέρι του... Του Θωμά. Του Θωμά. Ναι. Αυτό δεν λέμε. Ναι, λοιπόν. Άμα δεν πας βγεις στο γνωστό καφενείο, λέει καφέ, δεν πρόκειται να ανεβάσεις την ομάδα. Μα δεν πάω. Άρα δεν θα ανέβεις. Τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω πολλά χρόνια. Γύρω στα 30. Ναι, ξέρεις όμως τον άνθρωπο που του πήρε συνέντευξη όταν πρωτοήσουν ένα δημοσιογράφο, θυμάσαι, το εργάλεο, που σε έβαλε και κάτι στην καρέκλα
Και λες ύποπτος αυτός. Στο είπε γι' αυτό. Ξέρω πολλά, ε. Άρα Γιώργα, είσαι μεγάλη φάσα. Πήγε να βγεις κανένα καφέ. Πώς θα πίνεις τον καφέ, σκέτο ή γλυκό? Με ζαχαρίνι. Με ζαχαρίνι, άμπραβο. Φιέστε να με στέβια. Αλλιώς, Τζόρτζι, δεν ανεβαίνεις, φίλε μου. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Άντε να πάμε στο επόμενο, έλα. Έλα, φίλε. Γιώργο. Πάμε. Γιώργο, είμαι ο Νόντας και θέλω να πω για μία ακόμα φορά συγγνώμη και στο φίλο και στην εκπομπή. Μην το συνεχίζεις, είπε συγγνώμη, μην το πας παρακάτω. Όχι, όχι, πολύ γρήγορα. Σε κάλεσα από τη Ριζούπολη και βρίσκομαι στο ρούφ τώρα. Πολύ γρήγορα, φίλε. Θέλω, σε παρακαλώ, επειδή έχω ακούσει επανειλημμένος ότι για το θέμα του Πελέ που τον έχει ζήσει και τον έχω ζήσει και είμαστε περίπου την ίδια. Δεν τον έχω ζήσει, απλά το θυμάμαι στην τηλεόραση του 70. Ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις ειλικρινά, μεταξύ Πελέ και Μέση, τι πρωταθλήματα είχε παίξει ο Πελέ? Δεν αμφισβητώ τον Πελέ, έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή τα πρωταθλήματα που είχε κάνει ο Μέση, τα παγκόσμια κύπελα που είχε κάνει σίγουρα ο Πελέ, εντάξει, τα συν, τα πλην. Θέλω λίγο έτσι, λίγο να πω μέσα στο σκεπτικό σου, βρε Γιώργο μου. Τι, δηλαδή να ακούσει από μένα τι θέλεις? Όχι, να ποιος είναι καλύτερος? Καλύτερος. Κοίταξε να δεις, βάζω το μυαλό μου και λέω τώρα, ο άνθρωπος είχε παίξει μόνο στη Βραζιλία. Ναι. Παιχτούρα, νούμερο ένα, τελειώσαμε. Και πήγε στα γεννάματα στον κόσμο, στην Αμερική. Ναι, εντάξει, άστα αυτό, γιατί εκεί έχει πάει και ο πιο ζήμπορο. Ο Μέση τώρα είναι πόσο χρονό είναι, φτιάχνει, κάνει, τι να πω τώρα. Έχει φοβερή διάρκεια. Έλα. Έχει φοβερή διάρκεια. Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι το νούμερο ένα ο Πελέ. Στη συνείδησή μας, σαν πιτσιρικάδες, είναι έτσι. Κοίταξε, αυτό είναι υποκειμενικό. Για άλλους είναι ο Πελέ, για άλλους μπορεί να είναι, να μην ξέρω εγώ, ο Κούτρης. Ξέρω τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι ο νούμερο ένα ποδοσφαιριστής του κόσμου που έχει περάσει ποτέ είναι ο Πελέ. Ναι. Έτσι πιστεύω. Δεν το αμφισβητώ. Λοιπόν, το τελευταίο είναι ότι εγώ είμαι από τον Άγιο Θωμά, θυμάσαι ένα παιχνίδι 1-3 που γίνεται 4-3, αυτός ο Νόντας είμαι. Ναι. Το θυμάσαι με τα πετράλωνα, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Σου εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην οικογένειά σου και να είσαι καλά, αλλά και στην ποδοσφαιρική σου συνέχεια. Εντάξει. Για καλά, φίλε. Για καλά. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε. Ναι. Γιώργο. Εδώ για λίγο, αν το ματιέσω. Θα μου το δώσω πάει και ίσως. Έλα, Γιώργο, έλα. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή χθες άκουσα για τον Πουζούκη και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν βγαίνει ο προπονητής, ο Δόνης, και λέει ότι δεν τον δίνουμε σε αυτή τη μικρή τιμή, 1,5-2 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Ναι. Είπε, αλλά, εάν λέει έχουμε μεγάλη προσφορά, θα τον δώσουμε. Ναι. Αυτό το παιδί πόσο χρόνο είναι? 18? 19, όχι, ναι, ναι. Μπορείς να μου πεις μέσα στο μυαλό του τώρα τι γυρίζει? Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο από πού θα το έπαιρνε? Δηλαδή με ποια λογική? Ούτε στα όνειρά του, έτσι. Και βάζει στόχους τώρα για 5-6. Δηλαδή τα μυαλά του, ξέρεις τι μου θυμίζουν αυτά τα παιδιά? Μην έχουν την τύχη του Νίνη, του Χριστιανικούλη, τα θυμάσαι αυτά? Τα θυμάμαι. Ναι, ταλέντα, έτσι, μπορεί να είναι ταλέντα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ευρώπη αυτά τα μικροί 17-18 χρόνων πώς δεν ξεστρατίζουν να πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Επομένως πρέπει να έχουν καλή διαχείριση αυτοί οι παίχτες. Όταν ακούει τον προπονητή του ότι τον δίνουμε, αν μας δώσουν τα πολλά λεφτά θα τον δώσουμε, αυτός πώς νιώθει, μπορεί να μου πεις, 18 χρονών? Τι νιώθει δηλαδή? Δηλαδή κακώς το είπε αυτό ο Δόνης. Ορίστε. Κακώς το είπε αυτό ο Δόνης. Για μένα ναι. Μάλιστα. Διότι αμέσως του δίνει μία αξία ότι είναι ο τάδε, είναι ζήτημα χρημάτων, εάν δώσουν τόσα θα πάει. Αυτός με τι λογική δηλαδή, ένα παιδί 18 χρονών, δεν ξέρω την οικογένειά του. Μπορεί να έχει πολλά λεφτά, δεν είναι. Ωραία, το θέμα είναι να πάρουν τα μυαλά του αέρα, έτσι δεν είναι? Τα μυαλά του, Γιώργο, στην Ελλάδα παίρνουν όλων.
είναι ίδια περίπτωση τον Ίνι, με τον Ίνι τι κάνανε, θυμάσαι? Τα είπαμε, δεν τα ξαναλέμε. Δεν τα ξαναλέμε, αλλά τώρα προκύπτει πάλι. Αυτοί οι παίκτες σιγά σιγά μπορεί, δεν ξαφνικά του δίνει τώρα 6 εκατομμύρια. Πού θα πάει με 6 εκατομμύρια, τι ταλέντο, δηλαδή έχει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και να σου πω και κάτι. Όχι, εγώ δεν σου κάνω μια ερώτηση πάντα. Ζηλεύεις τα 6 εκατομμύρια? Εγώ όχι, ρε παιδί μου, τι να ζηλέψω. Τι σχέση έχω εγώ με το ποδόσφαιρο? Εκεί που λες τώρα τα 6 εκατομμύρια, ας τώρα πάλι μπορεί να τα αξίζει το παιδί. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς νιώθουν επιτυχημένοι. Α, φυσικά. Φυσικά νιώθουν, έτσι. Αλλά αυτοί δεν πήραν τα μυαλά τους αέρα, γιατί δεν είχαν ξαφνικά βρεθεί με τόσα λεφτά. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και ομαλά και φτάσαν εκεί. Ωραία. Έλα. Έλα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν οδηγεί πουθενά. Έλα, φίλε. Ναι. Πρόεδρε. Έλα, μωρέ, τώρα κόφτω πρόεδρε και πρόεδρε. Γιώργο. Έλα. Έλα, ρε πρόεδρε, γιατί εγώ το λέω μέσα από την αυτή μου. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω ότι ήταν μέσα από την αυτή σου. Τα έχω πει στο καφενείο, αλλά ήθελα να σου πάρω και. Για λέγε. Λοιπόν, προσπαθώ κάνα δυο μήνες, δεν μπορούσα να σε βγάλω. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Που είχαμε κάνει φωτογραφία, με θυμάσαι τώρα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, φίλε, για το Χριστάκι τον Αλμπάνη. Ναι. Καλά, για τον κουμπαράκο μου και χωριανό μου από τη Σαραγκίνα που είναι, δεν έχει σημασία να μένει στην Καλαμπάκα. Το Φορτουνάκο, τα ακούω εγώ στα καφενεία που βγαίνω, κατάλαβες, αλλά τα έχω κόψει. Τι λες για το Χριστάκι? Αν του δοθούν οι ευκαιρίες οι κατάλληλες, θα αξιοποιηθεί. Αυτό λέω και εγώ, Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί και είναι και καλό παιδί χαρακτήρας και παιχτούρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Εμένα μου θυμίζει λίγο Χριστάκι Αρτίζογλου. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Γιατί? Δεν όχι. Έχει το δασκελισμό αυτό, ρε εσύ, Γιώργο? Όχι, δεν έχει την τρέλα αυτή. Ναι, αλλά είναι. Το βλέπω όμως, τα δίνει όλα. Τα μισά θα. Τέλος πάντων. Έγινε, ρε. Να είστε καλά, Γιώργο. Για καλά, για καλά. Γεια. Ρε, παιδί μου, να πούμε, έχω δει επιδερμίδες, αλλά τέτοια επιδερμίδα, σαν του Αλμπάνη, δεν έχω ξαναδεί. Έλα, φίλε. Χορχέ. Πού είσαι, ρε. Τι κάνεις? Καλά. Έλα, κάτσε γιατί. Έλα. Στον Απολώνα, εκείνο που θέλω να σου πω, είμαι παλιός ποδοσφαιριστής. Ναι. Θοδωρή, περίμενε λίγο, σε ευχαριστώ. Έλα. Θέλω να σου πω τούτο, ότι σε γνωρίζω πολλά χρόνια, ακόμα από την Αγία Λεώσα στο Ρούφ που έπαιζε η ομάδα πίσω από το κολυμπητήριο, το Σαράφι, εγώ είμαι Πετραλονίτης. Ναι. Με παίχτες τότε για Φάλογλου, Οικονομόπουλο, Αντωνιάδη. Αυτά είναι μεγαλύτεροι. Ναι. Σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σε εύχομαι τα καλύτερα, σε πήρα περισσότερο για ένα καλό κουράγιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εδώ είμαστε και θα σε ακούμε πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Να πας στο καλό. Για καλά. Έλα, Θεοδωρή. Έλα, ρε Προδέρμ. Έλα, ρε Στοργή και Προδέρμ. Λοιπόν, καλά είσαι? Από επιδερμίδα καλά είμαι. Έτσι είπες νωρίτερα, επιδερμίδα. Γι' αυτό μου ήρθε η Προδέρμ, καταλάβες. Λοιπόν, τι είδαμε χτες? Σούπες. Μαλακένα. Ακριβώς. Λοιπόν, φίλε μου, εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου. Το γύρισα το κανάλι μόλις το καθάρισε το ματσάκι. Η Λίβερπουλια να πούμε. Λέω δεν έχουν αυτή. Το μόνο που άκουσε σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, ένα καλό πρώτο ημίχρονο, εντάξει, είχε λίγο, έκανε ένα γκολ. Ο ύμνος εκεί που τραγούδησε όλο το γήπεδο. Και ύμνο είχε και η Τότεναμ. Ναι, άστο τώρα αυτό τη Λίβερπουλ. Φίλε, ήταν ρίγος η κίνηση. Λοιπόν, το γύρισα στην Τότεναμ City, εκεί ήταν η πλήρης απογοήτευση. Εκεί, φίλε, πραγματικά λοιπόν, δεν βλέπω προχωρήματα, δεν βλέπω ομάδες που μπορούν τώρα. Θα δούμε και απόψε, αλλά δεν τις. Ξέρεις τι γίνεται με τη Σιλίβερ? Δεν έχει προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω, την περίμενα καλύτερη. Τότε να την περίμενα και σαν γηπεδούχο. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το μάτς στο πέναλτι, αν είχε γίνει το πέναλτι και αν είχε νωρίς το μάτς. Αυτό λέμε όλοι, ότι αν έπαιρνε τον πέναλτι θα ήταν διαφορετικά το πράγμα. Είδαμε στον γκολ του Σον, μόλις μπήκε τον γκολ του Σον, είδαμε ότι άνοιξε το παιχνίδι, είδαμε λίγο ρυθμό, λίγο κάτι, είδαμε. Κάτι κίνηση είδαμε. Λοιπόν, για μένα θεωρώ ότι καλά τη Λίβερπουλ έχει περάσει, δεν το συζητάω. Όπως και για μένα θα περάσει και η City, έτσι, όπως τους είδα χθες, και αν δεν είχε τον Κέιν, αυτό είναι το. Άλλος αυτός. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια απάντηση στο φίλο μας στο Σότο, γιατί έγραψε ένα άρθρο στο Γεωργίου Κλαμπ για τον Diego Simeone, τον προπονητή. Ναι. Και μου είχε πει θα γράψει. Και είχε πει ότι σε αφιερώνει. Ναι, μου
τα αφιερώνει. Είναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου, σε ό,τι πιστεύω ότι ακούς την εκπομπή. Θεωρώ ότι αυτό που είχα πει εγώ πριν δύο χρόνια, ο Γεωργίου το θυμάται, ότι για μένα ο Σιμεώνε έπιασε τα βάνη με την Ατλέτικο και έπρεπε να έχει φύγει, να έχει κάνει το βήμα σε μια άλλη ομάδα. Εσύ γράφεις Σότο για την Ίντερ. Εγώ τον θεωρώ καλό και για την Μίλαν και για την Νάπολη. Πιστεύω ότι εκεί θα δείχνει κάποια πράγματα. Συμφωνώ με το άρθρο και αυτά τα είχα πει και εγώ πριν δύο χρόνια. Δεν έχει να πάρει, πιστεύω, να δώσει περισσότερα σε μια Ατλέτικο που. Είδα προχθές, μισό που σε διακόπτω, είδα την Ατλέτικο με την Μπαρσελόνα αυτό, 2-0. Ναι, 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 ναι. Αλλά παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό, πώς έχει κατατήσει η Ατλέτικο έτσι. Ναι, ναι, και κακώς και χάνει και αυτός, χάνει το πρεστής. Δεν έκανε σοβαρές μεταγραφές. Έκανε λίγες, αλλά δεν είναι αυτές που ήταν για την Ατλέτικο. Την έφτασε τελικούς, της έδωσε κούπες, την πήγε μια χαρά. Θεωρώ ότι έπρεπε να φύγει ο Ντιέγκο. Λοιπόν, συμφωνώ με το άρθρο. Πάμε, δύο. Τι διάβασαν τα ματάκια μου. Ήρθε κάποιος αξιωματούχος από την FIFA. Μήπως ξέρεις τίποτα. Και έβαλε χέρι. Ναι, να τα λέμε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Έβαλε χέρι και τους λέει, έλατε εδώ ρε μάγκες. Ένας αξιωματούχος της FIFA. Γιατί ο Γκαγκράτς πάει μέσα στη θέση του. Γιατί έχει το άνθρωπο εδώ πέρα που έχει καταδικαστεί, να πούμε, και εκείνο και τα λέει. Εγώ το είπα χθες ότι ο Ολυμπιακός αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είπες κι άλλο εσύ χθες. Πέταξε τη σποντίτσα, ως ήθιστε. Λοιπόν, διότι όποιος παίρνει το μέρος το ηθικό είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ούτε άρματα έχει, ούτε βόλια έχει, ούτε κανόνια έχει. Λοιπόν, το ηθικό ποιο είναι. Και ένα σωματείο, να δεν χρειάζεται να πω, υποστήριξε το ηθικό. Αυτό δεν είναι ηθικό, ρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αμέσως εσύ τη χρέωσες άρμα. Λοιπόν, και είπε και για έναν άλλον. Δεν είπε μόνο για τον Γκαγκάτσι. Είπε και για κάποιον που με 350 χιλιάρικα, κάτι δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα τώρα. Και του είπε ο Χούμπελ ότι στο επόμενο συνέδριο συμβουλίο θα είμαι και εγώ παρόν. Το καταλάβατε. Λοιπόν, γιατί κάνεις κάτι που εννοείς εσύ με το. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μήπως ταρακουνήθηκες, γιατί κάτι σου είπε ο Δημητράκης ο Ολυμπιακός νωρίτερα. Τι μου είπε, κάτι σου είπε εκεί για το καφενείο. Α, για τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Έχω να πάω χρόνια εκεί, δεν πάω καθόλου. Δεν θα πας εσύ, όχι, δεν θα πας εσύ, δεν θα πας. Λοιπόν, και είπε και για άλλον, και από τον Παπαδόπουλο, αν διάβασα καλά. Και τους έβαλε και χοντρό χέρι. Και σου είπα τι τους είπε, ότι θα παραστώ στο επόμενο συμβούλιο. Είναι απίτρεπτα πράγματα αυτά. Είναι αδιανόητα. Και να, γιατί προκύπτουν ορισμένα θέματα. Βλέπω λοιπόν κάποιες ανακατατάξεις, ανακατοσούρες εκεί. Κάπου διάβασα ότι παραιτήθηκε ο Μπαταγιάννης τώρα πριν λίγο. Κάτι τέτοιο διάβασα. Ο οποίος Μπαταγιάννης, ναι, ήταν αντιπρόεδρος στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά αυτό το ξέρεις. Διαφοροποιήθηκε στην ψηφοφορία. Αυτό το ξέρεις. Στον Ολυμπιακό είμαστε πάντα ενημερωμένοι. Λοιπόν, ήταν αντιπρόεδρος στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στήριξε να γίνει για τη Super League. Ναι. Και αυτός ψήφισε εναντίον, μάλλον ψήφισε αυτό που ήθελε ο Σαββίδης. Ναι, πήγε ανάποδα, είπαμε. Πήγε ανάποδα. Διαφοροποιήθηκε. Και εδώ έχουμε πάλι και λέω, πόσο πολύ έχει αδυνατήσει ο Ολυμπιακός μέσα εκεί. Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Δικό μου συμπέρασμα. Ναι, ναι, δεν έχει αδυνατήσει. Δεν μπερδεύεται, αποστασιοποιείται και εκτίθονται οι κύριοι αυτοί. Αυτοί εκτίθονται. Και τα βλέπεις, να τα. Εκτίθονται. Λοιπόν, και ένα άλλο για να σε κλείσω. Είδες Αθλητική Κυριακή προχτές μετά τα παιχνιδιά? Όχι, δεν είδα, δεν μπορώ να δω. Ναι, εμένα γιατί ρε φίλε, και εσένα και τον καθένα που έχουμε μεγαλώσει με αυτή την εκπομπή, πρέπει η ΕΡΤ, η αγαπητή ΕΡΤ, να μας πετάει έξω να δει, ή γιατί πρέπει να σπάμε τηλεόραση? Ερώτηση δημοσιογράφου. Δεν είσαι ο μόνος που τα λέει αυτά. Όλη η Ελλάδα το λέει. Ερώτηση δημοσιογράφου στη Βιερίνια, τον είχε εκεί με το Μήνο, ξέρεις, το Μήνο, το γνωστό, ναι, Μήνο. Μήνο μπάς και ιός. Μπράβο, ναι, που είναι σαν τα κουκλάκια, πώς κολλάνε κάτι βεντούζες κουκλάκια και πηγαίνουν το κεφάλι τους δεξιά-αριστερά στα αυτοκίνητα, στα μπαμπρίς. Λοιπόν, και τον είχε με τον τεράστιο, τον Γιώργο τον Κούδα, έτσι, τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και τον τεράστιο άνθρωπο. Του λέει δημοσιογράφος, βλέπετε, του λέει ότι ο Πάουξ σκοράρι τώρα, του λέει με πολλούς παίχτες και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έκανε διαπίστωση αυτός μετά από 100 χρόνια. Έκανε διαπίστωση, έκανε πρωτότυπη ερώτηση ότι ο Πάουκ έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμα, ας πούμε, δεν εξαρτάται πρώτα από τον Μπρίγιοβιτς, και κάνει και την ερώτηση στο ο Μήνος, νομίζω ότι την έκανε τώρα η δημοσιογράφος. Πώς να διαχειριστεί, να του πει ο Κούδας, του Βιερίνια, πώς να διαχειριστεί τον τίτλο, έτσι, ποιο είναι το μυστικό να διαχειριστεί τον τίτλο. Πόσους τίτλους έχει πάρει ο Γιώργος στην καριέρα του, ο τεράστιος, επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Κούδας. Ο Κούδας, ναι. Δύο. Μήπως έχει πάρει έναν ή δύο. Δύο. Δεν νομίζω να έχει πάρει. Δύο, μία με την ομάδα του
του Σαράφη, του Ασλανίδη, του Παρίδη, ναι, του Αποστολή, ναι, και μία, ναι, με τον Πάπριτσα, με τον. Δεν θυμάστε το 85. Μπράβο, μπράβο. Ναι, οπότε είναι δύο. Άρα λοιπόν θα του είπε ο Κούδας πώς να διαχειριστεί τον τίτλο μια ομάδα, ας πούμε, να του δώσει τις συμβουλές. Λοιπόν, κάτι τέτοια ακούμε και μας κάνουν και αλλάζουμε κανάλι. Έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε τίποτα. Καμία ερώτηση έχεις να κάνεις, καμία απορία να σου λύσουμε, τίποτα, όχι, ε. Απορία. Ναι. Όχι, μου. Τι απορία. Όχι. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Ωραία μεταγραφή κανείς. Και από όλες θα μου πεις. Άσε μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα τις δεις εν καιρό. Τι είδα, είδα την πρώτη. Ποια είναι η πρώτη. Ντουρμπισάι λέγεται. Ενθουσιάστηκες. Τον θες δανεικό στον Απόλλωνα, πού τον θέλεις. Ναι, στον Απόλλωνα τον θέλω. Πού ξέρεις, όλα γίνονται. Έλα, για χαρά ρε. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Πάμε. Τι κάνεις, καλά. Καλά. Με όλο το σεβασμό που σε έχω δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά θέλω να σε διορθώσω. Ναι. Μόνο ο Κώστας Ιωσυφίδης έχει πάρει δύο πρωταθλήματα από τον ΠΑΟΚ. Κανένας άλλος δεν συμμετέχει. Ούτε ο Κούδας. Ο Κούδας 85 δεν έμεινε. Όχι. Δες το στο υπολογιστή σου. Αυτή την εντύπωση. Για να το λες εσύ που είσαι ΠΑΟΚτζής. Μόνο ο Ιωσυφίδης. Κάτι θυμάσαι καλύτερα. Εγώ θυμάμαι ότι έμεινε και το 85 όχι, ο Κούδας. Όχι, δεν συμμετέχει κανένας εκτός του Κώστα Ιωσυφίδη. Μάλιστα. Δες το όμως το υπολογιστή. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι. Έλα. Εγώ βλέπω την Γιουβέντος να πάει και να το παίρνει. Για να δούμε. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε μόνο για μπάλα. Ναι. Για τον Μπουζούκι που λέγατε. Είναι λίγο υπερεκτιμημένος γιατί είναι λίγο αργός, εγώ πιστεύω. Αυτό το παιδί. Εγώ δεν θα έλεγα αργός, εγώ θα έλεγα λίγο μισοπλέμονος. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν είχε την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα του Λιμιού, ας πούμε. Ο οποίος Λιμιός με δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι, λέμε, αλλά μιλάμε μόνο για την ταχύτητα, δεν μιλάμε για την κατάσταση. Ναι. Μόνο για την ταχύτητα. Τότε ναι, θα δικαιολογούσαμε, θα λέγαμε τα εκατομμύρια αυτά, το ένα άλλο, αλλά πέρα από σουτ. Δηλαδή σουτ λίγο μπακασετίζει. Σουτ μπορεί να κάνει, ας πούμε. Όχι μωρέ, ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Ξέρει, αλλά δεν έχει την κάθε τι είναι. Έχει δημιουργικότητα, έχει είναι κεφαλικός παίκτης. Δεν είναι τώρα. Ναι, μπακασέτα στο Θεού. Είναι ας πούμε που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και αν ήταν σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, τρεις μεγάλες ομάδες, θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία. Θεωρώ ας πούμε ότι ο Ντούρσο του Απόλλωνα που τον πήρατε δανεικό από τη Ρώμα αν έπαιζε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό θα εκτόξευε την αξία του, δηλαδή θα το ζητούσαν, θα μπαινε μια ρήτρα ας πούμε. Με εκπλήσεις τώρα. Γιατί σε εκπλήσω. Αλήθεια δεν λέω. Δεν είναι καλός παίκτης ο Ντούρσο. Δηλαδή, αν ήταν σε μια από αυτές τις ομάδες, πιστεύεις δίπλα σε ένα Μαωρίσιο, αν ήταν δίπλα σε κάποιον άλλον, δεν θα έπαιζε διαφορετικά, θα τον έβλεπες πολύ καλύτερα. Έχει χαθεί μέσα στη μετριότητα. Ναι, αλλά πού παίζει όμως και πώς παίζει. Γι' αυτό είπα. Εγώ σου λέω: δώσε τον Ντούρσο να τον είχες φέτος στην ΑΕΚ και δώσε τον Μπόντσε, δώσε τον ασεσένα. Πού να έρθει ο Μπόντσε σε μένα, από τη Ρώμα δεν τους πήρατε δανεικούς. Εγώ λέω ότι πες ότι η Ρώμα έδινε τον Μπόντσε σε σένα και έδινε στην ΑΕΚ τον άλλον. Θα σου πω και κανένα κάτι άλλο. Μαθαίνω τώρα ότι ο Ποτένσε, διαβάζω, κάτι Sporting θέλει να κάνει δικαστήριο να πάρει λεφτά από τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Αντικειμενικά τώρα. Ο Μπερτόλιο της Λαμίας, αν έπαιζε στον Ολυμπιακό, φέτος, ποιος θα ήταν καλύτερα, ο Ποτένσε ή ο Μπερτόλιο. Με τον τρόπο που το θέτεις, ναι. Με τον τρόπο που το θέτεις, ο Μπερτόλιο χάνει την αξία του. Βέβαια. Με τον τρόπο, όχι, εγώ το λέω προσκλητικά για σένα. Μα μου λες τώρα Ποτένσε ή ο Μπερτόλιο. Ο Ποτένσε βλέπεις ότι έχει το χάρισμα της διείρησης, της τρίπλας και δεν έχει καθόλου το χάρισμα του γκολ. Ναι. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Μπερτάλιο? Πέντε. Δεν ξέρω. Τι είναι γκολ αυτά. Όπως του έχει σηματώσει, έχει βάλει 18 μέχρι σήμερα. Συνολικά παντού. 18 έχει βάλει.
ο Ποσέ. Να μου πει για τον Ποσέ για τα κόλτε, για τον Μπερτάλιο, μου λε: βάλει 4-5 κόλτε. Δεν σου λέω για τον Ποσέ. Σου συγκρίνω τον Μπερτόλιο με τον Ποτένσε. Έλα μου τώρα, εντάξει. Όχι με τον Ποσέ, μου λε για τον Ποσέ που έχει βάλει 18 κόλτε. Δεν κατάλαβε η σούπα. Τι. Έχει βάλει ο Μπερτόλιο 4-5 κόλτε. Ναι. Και μου τον αναφέρει, ο άλλο έχει βάλει 18. Ποιο έχει βάλει 18 Ποτένσε. Να με, ο Ποσέ. Είδες, εγώ σου λέω για τον Ποτένσε. Βρε ναι ρε, να μου το ανέβαινε στο Ποτέλιο άμα είχε τα γκολ και την αξία του Ποσέ. Άντε πάλι. Ρε εσύ Γιώργο, μήπως δεν καταλαβαίνομαστε, εγώ δεν σου μιλάω. Μάλλον δεν καταλαβαίνομαστε, μάλλον δεν καταλαβαίνομαστε. Δεν μιλάω για τον Ποσέ της ΑΕΚ. Βρε το ξέρω, εγώ στο λέω τον Ποσέ για να σου δείξω ότι ο Μπερτόλιο έχει βάλει 4-5 γκολ. Ο άλλος έχει βάλει 18. Θέλω να σου πω. Με αυτό να του συγκρίνεις. Θα σου κάνω το εξής ερώτημα. Πες μου δύο παίκτες, θα σου πω δύο παίκτες υψηλής αξίας που το παπούτσι τους ο ένας στο εσωτερικό είναι ολοκένουργιο και ο άλλος στο εξωτερικό ολοκένουργιο. Αδρά μου τους βρεις. Τι μου λες τώρα, αδρά μου. Τι στον φάγκο μου κάνεις. Τι λέγε, τι. Λοιπόν, τι έρανε το εξωτερικό του το παπούτσι είναι ολοκένουργιο. Δεν το χρησιμοποιείς ποτέ σε σουτ. Όλο με το εσωτερικό. Και ο άλλος? Ρομπέρτο Κάρλος. Ποτέ με εσωτερικό, όλα με εξωτερικό. Λοιπόν. Εγώ αυτό σου το λέω, γιατί σου λέω κάποιους παίκτες, δηλαδή παραδείγματος χάρη, πάω και μαθαίνω, πάει παίρνει ας πούμε η ΑΕΚ, θέλει να πάρει ας πούμε τον Μπλάσιτς από την ΑΕΛ. Έτσι δεν λένε. Ναι, έτσι είχα αυτή. Ναι. Ποιος Μπλάσιτς, ο Μπερτόλιο είναι 1000 φορές καλύτερος, ας πούμε, αυτό από αυτά που βλέπω φέτος. Εγώ αυτούς τους παίκτες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και έτσι δεν τους εγκρίνω, φίλε. Ναι, αλλά και αυτούς που παίρνει ο Ολυμπιακός πριν εκεί που παίζανε, πού παίζανε, στις αντίστοιχες ομάδες, τέτοιοι που λένε, τι παίζανε πουθενά αλλού, πήγανε στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και ανέβηκε η αξία τους. Αυτό θέλω να σου πω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις. Εγώ κατάλαβα, ακόμη δεν ξέρω αν κατάλαβε. Τέλος πάντων, όσοι κατάλαβα. Έγινε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι μεταγραφές που ακούω πάντως. Είναι ότι καταρχήν ο Ολυμπιακός, άμα μιλάμε για τον Ολυμπιακό, άμα θέλει να κάνει κάτι του χρόνου πρέπει να κρατήσει όλη την ομάδα. Άμα αρχίσει πουλάει, ακούω φορτούνιδες, κούτρις, αυτά αρχίσουν και πουλήσει τους παίκτες, δεν υπάρχει. Θα σου πω ένα πράγμα και θα κλείσω. Θυμάσαι ο Βιερίνια, τι είχε πει στη σύσκεψη, είχε τότε που βγήκε ο Σαββίδης και είπε, επειδή πέρσι είχε χαθεί το πρωτάθλημα, θα φέρω άλλους 10-11 παίκτες. Τι είχε πει στον Σαββίδη, τι είχε γραφτεί. Τι είπε, θα κρατήσεις την ομάδα. Δεν θα φέρεις, θυμάσαι τι έλεγε ο Λουτσέσκου. Θα σου φέρουμε τον έναν, θα σου φέρουμε τον άλλον. Όχι, θα μου κρατήσεις αυτούς τους παίκτες. Άμα δεν κρατήσεις ομάδα και φέρνεις κάθε χρόνο, φέρνεις 10 παίκτες και 11, θα λέμε συνέχεια τα ίδια που λέει ο Αλέφαντος. Θα φτάνουμε τον Απρίλιο και θα λέμε παίξαμε καλή μπάλα με τον Πανηλιακό, αλλά χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το κύπελο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά, για καλά. Έλα. Πάμε. Τι έγινε. Καλά. Λοιπόν, καλά, δεν θυμάσαι πόσα από τα χρήματα έχει πάρει ο Κούδας. Όχι, εγώ είχα την εντύπωση. 12-13, μάλλον συμπερδεύτηκες με τα πολλά πρωταθλήματα, μάλλον. Έλα, μην ονέβησαι τώρα. Μην ονέβησαι. Ένα έχει πάρει ολοκένουργιο και δεν το θυμώσουν, να μου ωραία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έπαιζε και το 85. Άστο, εντάξει, πάει και αυτό να μπερδευτούμε εμείς. Εγώ, ας πούμε, έχω μπερδευτεί. Δεν θυμάμαι τώρα πόσοι παίχτες έχουν πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Είναι πολλά να πούμε ατελείωτα και πού να θυμάστε τα πούμε. Πάει αυτό, άστο τελείως. Λοιπόν, εχθές το ματσάκι. Τσάμπιον. Φόλα. Μεγάλη. Και η Λίβερπουλ φόλα που εσύ την είπες ότι έπαιξε ωραία μπάλα. Να... Εγώ είπα ότι έπαιξε ωραία μπάλα. Ναι, είπες ότι έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο το χαθέ. Όχι, εγώ είπα ότι το άλλαξα μέσα στην αντίσυντη. Γιατί το Μεγνίδι είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Δηλαδή, το έργο εχθές, εάν η Λίβερπουλ έπαιζε με την Μπαρσελόνα, στο Άνφιλ, τα μέτρα και πεντάρα. Η άμυνά της είναι για τα μπάζα να πούμε. Όταν λέμε πεντάρα, πεντάρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Εμένα δεν μ' άρεσε ούτε αμυντικά, ας μην έφαγε γκολ. Δεν είχε κανέναν αντίπαλο παιδί ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πεις ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, αλλά δηλαδή και ο Άγιαξ να την έπαιζε, θα την κέρδισε. Είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Την έπαιζε ο Άγιαξ με τον τρόπο που πει, θα την κέρδισε. Σήμερα βλέπω. Εχθές έπεσα μέσα εγώ, πήραμε και ένα μικρό τίμημα για να παίξουμε και σήμερα.
Θυμάσαι που σου είχα πει για, για τον Άσο της Τότεναμ, να πούμε. Λοιπόν, σήμερα βλέπω δύσκολο το πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν βλέπω την Γιουβέντους να χάνει, να κερδίσει. Δεν τη βλέπω να χάνει με τον Άγιαξ. Και το άλλο είναι ανοιχτό το μάτς. Το άλλο το μάτς, όπως είπε και αυτός ο φίλος που σε παίρνει από την Αγγλία που μιλάει. Ναι, ότι έχει βάλει, έχει ποντάει τη United. Τη Manchester. Ναι, και εγώ το βλέπω ανοιχτό. Δηλαδή, όταν λέω ανοιχτό, τι εννοώ. Εάν έρθει το μάτς 0-0, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσει. Αν έρθει το μάτς 0-0, είσαι σίγουρος ότι θα περάσει η Μπαρτσελόνα στο δεύτερο παιχνίδι? Δηλαδή, ενώ τη βλέπεις ότι βάζει γκολ συνέχεια, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Δεν σου εμπνέει όμως τη σιγουριά όπως πριν τρία χρόνια. Δηλαδή, ότι, ενώ δεν έχει χάσει, έτσι, έχει βάλει να κάνει γκολ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου, αν μαρθούν 0-0 ή 1-1, ότι το έχει το παιχνίδι να το πάρεις. Και μάλιστα, άμα χάσει 1-0, λέω τώρα μια περίπτωση. Πάλι το βλέπω πολύ δύσκολο. Όχι ότι δεν μπορεί, δεν το συζητάμε. Αλλά πάλι μου μυρίζει δυσκολία, ας πούμε, ξέρω. Αυτό το μάτς περισσότερο από το άλλο. Ενώ στο άλλο πιστεύω θα προκριθεί η Γιουβέντους. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα, λέει η Γιουβέντους, όπως έδειξε και στη Ρεάλ, και 2-0 να χάσει, υπάρχει περίπτωση να κάνει το 3-0. Θα μου πεις ο Άγιαξ δεν είναι Ρεάλ. Εντάξει, όπως το πάρει ο καθένας. Αλλά πιστεύω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, έλα, τα πούμε. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Νομίζω ότι ο Άγιαξ, ότι η Γιουβέντους θα περάσει ζάχαρη, γιατί ακούω όλους που λένε Γιουβέντους. Εχθές πήγαν όλοι στον κουβά. Όλοι παίζανε City, over, και Liverpool, over. Λοιπόν, κανείς δεν έπαιξε, και αν παίξανε την Tottenham, παίζανε το άλλο over. Πάμε από εκεί. Λοιπόν, τελικό, η Μπάρτσα φοβού το διάολο το κοντό και αυτό να που δεν δαγκώνει τώρα, που δάγκωνε στην Αγγλία. Λοιπόν, και βλέπω πάρα πολύ ότι από Λίβερπουλ, την οποία την έχω σε επιφυλακή πολύ, δεν βλέπω City, εγώ βλέπω City να φεύγει έξω. Και μετά ψάξε να βρείτε το δεύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, Γιώργη. Για χαρά. Έλα. Πολύ καλά. Ναι. Γιώργο, μ' ακούς? Τώρα ναι. Έλα. Καλώς ο Ρονάλντο. Τι γίνεται? Δεν μου λες, η Ρεάλ είναι πιο πίσημα. Να σου πω, αυτός ο Μούντριτς και ο Μπέιλ, αυτοί άμα παίζανε στην τότε να μην τα είχαν πάρει στην καριέρα τους. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω όχι, δεν βλέπεις κάτι ότι άλλο, στα τελευταία παιχνίδια ξέρεις ποιος είναι πολύ ανεβασμένος. Στα τελευταία παιχνίδια, ο Μπενζεμά. Τι είναι ανεβασμένος? Στα τελευταία παιχνίδια είναι ανεβασμένος. Έλα, μόνο σου παίζει. Ναι, τι θα κάνει. Μόνο σου παίζει εκεί με το μπαρμπά του το Ζιντάν, δεν θα κάνει. Δεν αλλάζει κάτι, δεν, έτσι διαλύω, δεν υπάρχει εναλλακτική τώρα στον Μπενζεμά. Δεν μπορεί να σφουγγαρίσει τώρα πάγκο, εντάξει, δεν γίνεται. Τον Γκέι τι το λυπάσαι? Τα κρυάρια δεν έχουν πρόβλημα, καλά είναι, εντάξει. Μην το λυπάσαι. Το γύρισμα του ποδιού του, να πούμε, ήταν. Και το Ρονάλντο όταν χτυπάει, χαίρεσαι. Ο Ρονάλντο δεν παθαίνει τίποτα. Μπράβο. Κακό σκυλί ψωμό δεν έχει. Έτσι μπράβο. Τώρα τη μιλά σωστά. Να σου πω, τι είπε σήμερα παίζει με τον Άγιαξ. Η Γιουβέντους, ναι. Α δούμε κανένα ξέρω κάμπανο. Α δούμε λίγη μπαλίτσα. Αυτούς όλους τους De Jong και τους De Ligt και τους Demicht, αυτούς τους έχει μια χόρτα ο ψηλός. Δηλαδή στο σβηστό 1-2 γκολ σήμερα. Σβηστά έτσι. 2-3 φορές θα κουμπίσω μπάλα, η 1-2 θα πάνε γκολ. Ξέρεις τι λέω εγώ εσύ, Ρονάλντο? Όλοι έχουν εντυπωσιαστεί από την 4 που βάλω έξι μέσα στη Ρεάλ. Και εγώ λέω, μήπως ή μάλλον Σάμπος 3 δεν έβαλε και η Τσέσκα με στη Ρεάλ. Ναι, εντάξει, ναι, σωστό είναι. Και γενικά ο Άγιαξ, έπιασε το ταβάνι του, πέρασε τη Ρεάλ, θα έπιασε μια πετυχημένη χρονιά. Τέλος, μέχρι εκεί. Αυτά. Σήμερα έχει Ρονάλντο. Κάτσε να δεις Ρονάλντο σήμερα. Γιατί μου ήσουν απρόπερση κόμπρα και η κόμπρα. Φέτος δεν μιλάς, αντιπαθείς.
Δεν το αντιπαθώ. Δεν γουστάρει. Δεν τον αντιπαθώ τον Ροναλντό. Πίστεψε με. Ναι, ναι, εγώ. Πίστεψε με. Αλλά. Ξέρεις τι μου τη δίνει. Το ότι εσύ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ποδοσφαιρικά ο άλλος είναι καλύτερος. Εσύ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έχω κάνει παίκτες τους Μόντριτς, τους Μπέιλ, τους Μπεντζεμάδες, έκανα προπονητές του Ζιντάν. Εσύ δεν μπορεί να τα συνειδητοποιήσει αυτά που σου λέω τώρα. Το αστέρι της ομάδας εγώ ήμουνα. Τα ξέχασα. Τα έλεγε και ο Ζιντάν. Δεν είναι ρεύμα. Έτσι. Γιώργο μου, θα τα πούμε. Είναι ρε. Για χαρά. Έλα. Τώρα τριών αστέρων είναι ο Ρονάλντο, ο δικός μας εδώ, τεσσάρων, πεντάρι, τι είναι. Λοιπόν, τελικά μου φαίνεται, Γιώργο, μόνο ο Μπιλμπάο εντάξει έπιασε την Τότεναμ. Παίζω το διπλό της Λίντς, το οποίο μου το έδωσε ο Λευτέρης ο Σαρελάκος, το 1.90. Και έχουν αιρεστεί, Γιώργο, την Τότεναμ, τη στοίχημα αν μιλάω, έτσι, τη δίνει 4 τον Άσο. Δηλαδή, κάτσε. Αγγλικό μεταξύ τους παιχνίδι, δυο γειτονιές που λέει ο λόγος. Σιγά την απόσταση. Λοιπόν, και με 4 μίζα τη νίκη της Τότεναμ. Κάτσε ρε, δεν είναι και καμιά τυχαία ομάδα. Εντάξει, είναι 5η-6η δύναμη στην Ευρώπη. Αλλά, δηλαδή, μου φάνηκε παράξενο, ρε φίλε. Και γι' αυτό ψηλικό κόμμα, μην νομίζεις. Ένα κοσαρικά και 150 ο Μπιλμπάο, εντάξει. Κατάλαβε. Σήμερα κάνω βολτίτσα. Γύρω-γύρω την Αθήνα. Λέω, θα πάρω και το φίλο μου τον Γεωργίου. Λοιπόν, Γιώργο, ένα άλλο όμως θέλω να πω τώρα. Και μόνο αν ξέρεις πραγματικά, εσύ ή οποιοσδήποτε ξέρει. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν, σε αυτό το Tottenham που αναφέρθηκα προηγουμένως, ομάδα 5, δηλαδή δεν είναι ούτε United, ούτε City, ούτε Chelsea. Πάμε, λέγε τι θα πεις. Πώς γίνεται να βρει, να φτιάξει γήπεδο η Tottenham 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το ακριβότερο γήπεδο του πλανήτη, χωρίς χορηγούς, χωρίς, δηλαδή, ό,τι και χορηγούς να έχει. Γιατί δεν έχει αλαβούζο. Λέγε ρε Γιώργο τώρα. Η απάντηση είναι απλή, δεν έχει αλαβούζο. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Έτσι, σωστό αυτό. Αυτό που λες δεν είναι λάθος. Το μεταξύ, το προπονητικό της λέει κέντρο. Ξέρεις πόσα γήπεδα έχει, λέει. 18 γήπεδα. Άμα δεις το προπονητικό κέντρο της City, που έφτιαξε πέρυσι. Πω ένα πράγμα που είναι. Το χωρίς. Όχι, το χωρίς στο ίντερνετ. Α, στο ίντερνετ. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πάμε εμείς τώρα με τις φεντόλες, με τα φέλη, με τα τόξα. Κατάλαβες. Τι να πω, ρε φίλε, να απίστευτο. Λοιπόν, τα λέμε, ρε σε για καλά, φίλε. Για καλά. Χάνει απόψε. Η Γιούβε χάνει απόψε. Να δούμε. Έλα, γεια. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω τώρα μέρες. Ναι. Απευθύνομαι σε ένα μπουσα εξής. Αλλά και στου υπόλοιπου αεξίδε. Ναι. Πόνσε ή Αραούχο. Και τους δύο. Για τους δύο. Γιατί. Ναι, είναι, τώρα με πρόλαβες. Αυτό ήθελα να σου πω. Εσύ και, το και τους δύο οικονομικά, άστο. Ξέχασε το. Κι όμως θα έκανε. Για φαντάσου Πόνσε, Αραούχο, Λιβάγια. Για φαντάσου το λίγο. Με Αλμπάνη από δεξιά, Ωραία. Κοίταξε, ο Αλμπάνης δεν εκμεταλλεύτηκε όπως θα μπορούσε. Εντάξει, μπορεί και να άτυχε. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, αλλά εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Το είχα πει και το πλασέ του και όλα του. Εγώ έχω πει από τους δύο νέους, αυτόν βλέπω και τον Μασούρα από τον Ολυμπιακό. Ή μάλλον από τον Πανιόνιο στον Ολυμπιακό. Τον Μπογιέ πώς τον βλέπεις? Μία στο καταφύ, μία στον πέταλο. Μην ξεχνάς ότι και ο Πόνσε δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Ναι, γι' αυτό είπα ότι θυμάμαι τον Πόνσε. Τον Πονσέ, ναι. Πώς ξεκίνησε. Στα μολόχτα, πώς το βλέπεις. Ναι, ρε παιδί μου. Είχε μια κινητικότητα, χανότανε, ξαναρχότανε. Ναι. Και τώρα δεν σταματάει. Ναι, τώρα. Ήξερες και τι άλλο έχει, Γιώργο. Έχει φοβερό άλμα κεφαλιά, δεν πιάνεται. Από το σώμα που το πήρες, όλα τα γκολ με κεφαλιά θα βάζει. Έτσι και σηκωθεί, τελείωσε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και για τον Μπογιέ που σου είπα, δηλαδή τον βλέπω, είναι ένα στιτό κορμί δεμένο, έτσι και φύγει μπροστά. Δηλαδή νομίζεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον προλάβει κανείς ή να μπορέσει να τον κόψει. Τι πάει μέσα, παίρνει το τέρμα σβάρνα. Αλλά και θεωρώ ότι μπορεί κάτι να δώσει, να κλείξει το να πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επίσης, καλά, ο Γκάλο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες. Για μένα απόλυτα για την ΑΕΚ ήταν ο Λόπερ. Ναι, βέβαια, καλά, σαφώς. Πολύ καιρό έξω, έλειψε από την ΑΕΚ. Έλειψε.
Και ο Χούλτ όμως είδες με το που γύρισε, βοήθησε. Βοήθησε. Το Λιβάγια όταν αποφασίζει δεν πιάνεται. Δηλαδή το είδε στον γκολ με το που. Αλλά ο Λιβάγια, θέλει ξύλο. Δεν γίνεται. Αυτή η αδιαφορία του μερικές φορές, ο σωμαφουτισμός του, είναι ξεπερνά τα όρια, ρε παιδί μου. Να. Τώρα, όσον αφορά για το για Τσάβες, λόγια αυτά, εγώ θέλω Λίβερπουλ. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια, χαρά. Ο Δημήτρης είναι καλά, είμαστε. Έλα, καλά. Και τέλος, άρχισε το αληθινό ποδόσφαιρο. Θα δούμε λίγο μπαλίτσα. Εγώ δεν τα έλαβα πριν και χθες λόγω της δουλειάς μου, απλά έχω δει στιγμή ότι πάνω. Δεν έχασε και τίποτα. Ναι, δεν έχασα τίποτα. Και πάνω κάτω πιστεύω ότι φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή που πέρα από τη Λίβερπουλ που περίμενε ότι θα κερδίσει. Δεν πρέπει να κερδίσει με τεράστιο σκορ, αλλά με καθαρό σκορ. Γιατί είναι φαβορή, πιστεύω, ακράδαντα σε αυτή την αναμέτρηση. Στο άλλο παιχνίδι δεν μου κάνει εντύπωση που θα χάσει. Και είναι και επιφοβική πρόκλησή τη, πιστεύω. Αν και πάλι πιστεύω, θεωρώ ότι είναι φαβορή, αλλά δεν τη έχω εμπιστοσύνη. Και περισσότερο δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ του Γουαρδιόλα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί από τότε που έφυγε την Μπαρτσελόνα, στο Champions League, να πούμε. Όλα αποκλείεται. Ναι, όλα αποκλείεται. Φτάνει δηλαδή στην πηγή και με την Μπάγκερ τα ίδια πάθανε. Να πούμε, αποκλείεται τρεις φορές από τις ισπανικές ομάδες. Από τις τρεις διαφορετικές, από Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο. Και δεν το έχω εμπιστοσύνη. Και να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω και καμία αγγλική ομάδα να το παίρνει το Champions League. Άσχετα αν θα φτάσει κάποια μέχρι το τέλος. Αλλά την πιο ύπουλη ομάδα, εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή από τις αγγλικές, αν είναι να κάνει κάτι. Εμένα μου έχει κάτσει ότι είναι United. Και θεωρώ ότι τα σημερινά παιχνίδια θα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα αποκριθεί από αυτά τα δύο ζευγάρια. Αλλά θεωρώ ότι αν περάσουν τα λογικά φαβορή Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα, νομίζω ότι θα είναι και το ζευγάρι του τελικού. Έτσι κάζω εγώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος όμως. Ναι, έτσι και δεν πρέπει να πέσουν και μεταξύ τους όμως. Δεν σημαίνει ότι δεν μεταξύ με αυτό το τελικό αυτοί οι δύο. Βέβαια, εντάξει, η Γιουβέντους έχει πολύ πιο δύσκολο έργο στον ημιτελικό. Θα παίξει με τη Λίβερπουλ από ό,τι θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι έτσι είναι η διασταύρωση. Δεν είμαι όμως 100% σίγουρος. Αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Εκεί θα γίνει, εντάξει, σίγουρα πραγματική μάχη, αλλά θεωρώ ότι. Νομίζω όμως ότι και να γίνεται, αν περάσουν από του αντιπάλου. Μπαρτσελόνα-Λίβερπουλ. Μπαρτσελόνα παίζει με τη Λίβερπουλ, άμα περάσει. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, η Γιουβέντους δηλαδή, πέφτει με το ζευγάρι τότε να μισεί του, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ακράδαντο μετά. Θεωρώ δηλαδή ότι ειδικά έτσι όπως πέφτει και όλα, αν περάσουν από αυτά τα ζευγάρια, νομίζω ότι θα είναι και ο τελικός για την Μπαρτσελόνα. Να το δούμε όμως λιγάκι, γιατί πραγματικά ο Άγιαξ έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Βέβαια όμως είχε μια διαλυμένη Ρεάλ έτσι όπως έπαιξε. Να τη δούμε τώρα με την Γιουβέντους, γιατί η Γιουβέντους είναι ομάδα φέτος για να σηκώσει κατσαρόλι. Αλλά και η Μπαρτσελόνα τη βλέπω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι παραγωγική. Έτσι. Έχει πολύ εύκολα τον γκολ. Έχει πάρα πολύ εύκολα τον γκολ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε βέβαια τι τρίκ μπορεί να τις κάνει ο Φέργκισον. Γιατί εγώ νομίζω ότι από πίσω είναι ο Φέργκισον από τη United. Γελαστικά το λέω, εντάξει. Γιατί έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Βέβαια όμως η United έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν έχει καθόλου καλή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Από τη μέση και μπροστά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά δεν έχει καθόλου καλή άμυνα. Και εκεί δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ακούω συνέχεια. Εντάξει, δικαιολογημένα ρε παιδί μου, οι παοξίδες πανηγυρίζουν ότι θα πάρουν πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια και μπράβο τους έτσι και να το χαρούν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν, να το μακρηγορούν λιγάκι το θέμα αυτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, ειδικά τους Ολυμπιακούς, γιατί τόσο μένος εναντίον τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά δηλαδή δεν μου άρεσε. Και εγώ ένα πράγμα έχω να πω ότι αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα που υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα τους βγει σε καλό. Γιατί περισσότερο πιθανό είναι να κολλήσει κι άλλο πρωτάθλημα του χρόνου ο ΠΑΟΚ παρά όπως φάνηκε να το έκανε φέτος η ΑΕΚ. Γιατί έχει όλα τα φόντα έτσι πλέον. Δεν θα μου κάνει εγώ καμία βλέπω έτσι. Κάτι άλλο. Ναι. Ό,τι έκανε ο Κόκαλης στον Παναθηναϊκό. Αυτό. Το ίδιο πάει να κάνει και ο Σαββίδης στον Ολυμπιακό. Να το δούμε όμως γιατί. Δεν ξέρω να το δούμε. Αλλά το βλέπεις, εκεί πάει η ιστορία. Εκεί πάει το θέμα. Ναι, σίγουρα να το δούμε όμως αυτό, γιατί και τότε που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ο Βιεννόπουλος, τον ίδιο σκοπό είχε, έτσι. Ναι, αλλά τότε όμως ο Κόκαλης ήταν για φεύγα. Ήταν για φεύγα, αλλά το θέμα είναι όμως ότι παρουσιάστηκε αντίπαλος ο Μαρινάκης και διελυθήκανε μέσα σε ένα βράδυ, έτσι. Και έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Μόνο που ο Βιεννόπουλος με τον πατέρα μην είναι Σαββίδης. Σίγουρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, Σαββίδης.
Σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Σαββίδης και έχει δέσει, βλέπω, από παντού τα γέμια και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα. Το πιο σημαντικό, εκτός παρασκηνίου, έτσι. Ότι είναι ομάδα η οποία πλέον κάνει πρωταθλητισμό και δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και έχει χάσει, δηλαδή, μετά που βγαίνει από τα Τέμπη. Πάει, παίζει το παιχνίδι του και το κερδίζει. Θες παίξει καλά, θες δεν παίξει, κερδίζει. Και τον πλέον τον σέβονται και οι αντίπαλοι. Και σωστό με αυτό, σωστό με αυτό. Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δημήτρης, Ολυμπιακός. Έλα, Δημήτρη. Δεν έχω ακούσει το πρώτο μισό της εκπομπής και δεν ξέρω τι ανάλυση έκανε για τα χθεσινά μάτια. Είπαμε ότι κατώτερα του αναμενωμένου. Ποιοτικά εννοεί. Ναι. Αυτό είναι το... Θέλεις και ήθελα να σε ρωτήσω μια μέρα. Να μου πεις τι γνώμηση έχεις για το εκτός έδρας γκολ. Λέμε εκεί να το καταργήσουν, να δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι λόγω αυτού που εκεί κάπως μπαίνουν επιφυλακτικά οι ομάδες πλέον, ειδικά αυτούς που παίζουν στα εντός. Θέλεις τα πρώτα μας. Δηλαδή έχουν λίγο το φόβο μη φάνε το γκολ, το εκτός έδρας, γιατί μετά και να νικήσεις. Κατάλαβες. Εγώ από ό,τι είδα χθες, τότε να μπήκε κάπου, δεν μπήκε δυνατά στο μάτς, μπήκε επιφυλακτικά και μετά την απέκρουση του πέναλτι άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Αλλά πιστεύω ότι η Σίτη θα την περάσει στον αναπαναλήτικο. Τώρα θα πάρει το σπουδαίο πρόκριση. Έτσι όπως είχαν τις ομάδες. Ναι. Εντάξει, η Λίβερπουλ τώρα σχετικά άνετα πιστεύω πέρασε. Και μετά έρθει και σκεφτόταν και το μάτς που έρθει στο Λοντεγιάκο με την Τζέλσι. Βέβαια. Η οποία εκεί στερεί σε μας και το πρωτάθλημα τότε. Πριν κάποια χρόνια. Ναι. Έτσι έχασε το πρωτάθλημα με την Ήτα που έκανε. Εντάξει, σήμερα θα δούμε. Η Μπαρτσελόνα πιστεύω θα περάσει άνετα την Μάντσεστερ. Άσχετα τι ακούγεται. Είναι δύο κλάσεις πάνω σαν ομάδα. Το άλλο δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει ρε γαμώτο. Το άλλο το μάθει, οι Άγιες Δίδες. Αν και διάβασα ότι ο φίλος ο Κελίνη δεν παίζει. Απόλυα. Ναι, είναι. Είναι απόλυα. Έγινε, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Γεια σου, Γιώργο, θα τα πω. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σου μιλήσω για το φίλο, τον κύριο που πήρε προηγουμένως και έλεγε για την Τότεναμ ποια είναι. Σίγουρα οι 7 καλύτερες ομάδες και οι πιο βαριές φανέλες της Ευρώπης είναι 2 από την Ισπανία, Real Barcelona, 2 από το μεγάλο νησί εκεί πέρα, η Liverpool και η Manchester United, 2 από την Ιταλία, η Milan και η Juventus και μία η Bayern. Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η Τότεναμ. Η Τότεναμ το 1982 που την είδα εγώ για πρώτη φορά και την είδα όλη τη δεκαετία του 80, είναι η ομάδα που έφερε από την τριάδα των Αργεντίνων, Μαραντόνα, Αρντίλες, Μέση, έφερε τον Αρντίλες. Τον οποίο ήταν το 1984-85. Άκουσε με. Να τα πω λίγο. Θα τα πεις. Ο Αρντίλες ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Αγγλία που πληρώθηκε με τη βδομάδα. Με τη βδομάδα. Λοιπόν, έπαιρνε 2.000 λίρες την εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. Και του φέρανε και παρτενέ το Ρίκι Βίλια μετά από ένα χρόνο. Στην πρώτη του Βίλια ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, άκου ποια είναι η Τότεναμ. Πες του φίλου. Το 1986 η Τότεναμ που είπε πώς έφτιαξε γήπεδο είναι η πρώτη ομάδα στον κόσμο και αν θες μπέστετε να το μάθετε που μπήκε στο χρηματιστήριο. Και στο χρηματιστήριο, σαν πρόεδρος, επειδή είσαι και εσύ τώρα πρόεδρος, την έβαλε ένας Κύπριος Δημητρίου. Είναι η πρώτη ομάδα στον κόσμο που μπήκε στο χρηματιστήριο το 1985-86. Είναι η ομάδα που πήγαινε καρότσι χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, τι να πει, εντάξει, σίγουρα η Τότεναμ δεν είναι Μπαρτσελόνα, δεν είναι Ρεάλ, αλλά είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα το πώς έφτιαξε γήπεδο. Εμείς θυμόμαστε τη μεγάλη ομάδα με τους μεγάλους παίκτες που είχαν τα ονόματά τους, είχαμε δαμεί σε άλογα στον υπόδομο. Από τον Γκρις Γουόντιλο. Ναι, θα τα πω εγώ όλα με τον Γκάι Μπάτερς και τον. Γκάι Μπάτερς, αλογατάρα. Ναι, ο Γκάι Μπάτς ήταν γρήγορος, με τον Βραζίλη χτυπιόταν, θυμάσαι. Ναι. Τα ξέρω κι αυτά. Λοιπόν, έλα. Ήτανε η Στάβλη Τότεναμ. Στάβλη Τότεναμ. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Εγώ το πρώτο παιχνίδι της Τότεναμ που είδα στο White Hart Lane ήταν το 1982. Πότε έγινε η ιστορία με τα θύματα της θύρας 7? Το 81.
Το 81 Φεβρουάριο, μια εβδομάδα μετά, δύο, είχα πάει στο Λονδίνο και το πρώτο παιχνίδι με τον συγκεκριμένο τον πατέρα μου πήγα να δω ήταν Τότεναμ με Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα είχε αυτόν τον Ξανθούλη με τις αφέλειες μπροστά, τον Γκάρι Σόου, αν θυμάσαι. Το θυμάμαι. Και τότε το 81 η Άστον Βίλα πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας και πήρε και το Champions League, μου φαίνεται. Πώς το λέγανε. Το πρωταθλητριών. Το πρωταθλητριών. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που είδα στο παλιό το White Hart Lane. Λοιπόν, έκτοτε, επειδή όλη τη δεκαετία του 80 πήγαινα Λονδίνο, σε πληροφορώ ότι βελτίωνε συνέχεια το White Hart Lane, το φτιάχνανε το γήπεδο συνέχεια και φτάσανε στο σημείο να φτιάξουν αυτή τη μεγάλη γήπεδα ράλα στην Αγγλία. Τα ποσά είναι τελείως διαφορετικά. Τι σπόνσορες μου λέει και ιστορίες. Ποιος θα φτιάξει γήπεδο μόνο σου στην Ελλάδα. Όταν πέσει με τον Πλατανιά και με τον κολοσσό της Ρόδου και με πώς τον λένε τον άλλον της Λίμνου. Πώς τον λέγανε εκεί με το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές τώρα είναι μεγάλες ομάδες. Κάνουν 50.000 εισιτήρια. Όσες φορές πας στην Αγγλία να δεις παιχνίδι, 10.000 μέσα είναι τουρίστες. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα γήπεδα. 10-15. Εχθές είδες σε μια στιγμή που έδειχνε οι Ιάπωνες και οι Κινέζους στην αρχή. Αυτό το έχω δει στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα. Θυμάμαι. Ότι ήταν μέσα 90.000 και 30.000 ήταν τουρίστες που είχαν επισκεφτεί την Ισπανία για να δουν την Μπαρσελόνα. Εγώ στην Μπαρσελόνα πήγα στο καπνού στην πρώτη του Σουάρες, σε ένα φιλικό που είχε κάνει με μια μεξικάνικη ομάδα Λέων. Αυτό ήταν η πρώτη του Σουάρες, ήταν τον σήκωσε γύρω στο 70 και τον έβαλε, που ήταν τότε και οι ιστορίες με τα που δάγκωνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πιο πολλές μπούρκες στο γήπεδο από αυτές που είδα στην Μπαρσελόνα δεν έχω δει πουθενά. Λοιπόν, η Τότεναμ, εντάξει, έχει μια ιστορία κι αυτή, μεγάλη. Δεν είναι, εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην είναι Λίβερπουλ, να μην είναι Μπαρτσελόνα, αλλά είναι Τότεναμ, τελείωσε. Είναι αλλά να σου πω εγώ τα πέντε μεγαλύτερα κλαμπ, ξέρεις ποια είναι. Νούμερο ένα η Ρεάλ. Άκουσε με. Νούμερο τα δύο. Νούμερα, λες, ναι. Νούμερο δύο είναι η Μίλαν. Άσχετα αν τα τελευταία χρόνια έχει καθίσει. Εγώ το ξέρω αυτό. Νούμερο τρία είναι η Λίβερπουλ. Νούμερο τέσσερα η Μπάγερν. Και νούμερο 5 η Γιουβέντους. Όλοι κατά την Μπαρτσελόνα που αναστήθηκε επί μέση. Κατά την United με το. Αυτοί έπονται. Ναι, το ξέρω. Το πιστεύω. Έγινε. Το πιστεύω. Και στην πρώτη του Βίγια, του Ρίκη Βίγια, που ήμουνα μέσα στο γήπεδο, τα happenings ήταν τρομερά για εκείνη την εποχή. Σε πληροφορώ. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα για να καλά, πω. Για καλά, φίλε, ευχαριστώ, ρε. Να σε καλά. Για καλά. Έλα. Ναι. Μην μου πεις ότι είμαι ο τελευταίος. Γιατί? Γιώργος από Πορτοράφτη, μουσικό. Έλα, ρε. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Εντάξει, ωραία θεματολογία σήμερα, γιατί είχε μπάλα χθες, έχει και σήμερα. Εγώ ήθελα να σου πω ένα θέμα μουσικό για το οποίο το έτυχε και το είδα στο διαδίκτυο πριν μερικές μέρες και ήθελα έτσι να το καταθέσω. Ναι. Αφορά τον μεγάλο Ρίτσι Μπλάκμορ, το Deep Purple, ναι. Ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα. Σκοτία δεν είναι αυτός. Θα σε γελάσω αν είναι Σκοτζέζος ή Άγγλος. Όχι, στη Σκωτία νομίζω είναι τώρα. Εκεί. Ναι, βέβαια. Αφού έχει μπάντα με κέλτικους ήχους, medieval fans, ναι. Με μια τύπησα. Νομίζω που είναι και ζευγάρι και στη ζωή πλέον μαζί. Και κάνουν μπάντα, ναι, έχει στραφεί κατά εκεί. Είπε ότι το ήθελε πάρα πολύ αυτό στη ζωή του γενικά. Τέτοιου τύπου στροφή. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είχε πει ότι το μεγάλο riff του σου, Smoke on the Water, είναι κλεμμένο από την ενάτη του Μπετόβεν, γυρισμένη ανάποδα, λέει. Παίζοντας το ριφάκι, δηλαδή το μπαμ, 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 το παίζει ανάποδα και κάνει το ταν, ταν, ταν και κάνει του Smoke on the Water. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτά που μίλαγε για τις επιρροές του και τι έχει κλέψει δεξιά και αριστερά, αναφέρει ότι έχει κλέψει και ένα κομματάκι, δεν θα σου πω ποιο τραγούδι είναι, από ένα τραγούδι του 1962, το Summertime, του Ρίκι Νέλσον. Εάν το βρεις το τραγούδι και το βάλεις, να κάνουμε και ένα έτσι ποιο τραγούδι το Deep Purple είναι. Γιατί είναι πολύ... Εκείνος λέει ότι έκλεψε ένα απόσπασμα από το κομμάτι. Εάν το ακούσετε, θα καταλάβετε ότι ουσιαστικά όλο το κομμάτι των Deep Purple είναι βασισμένο πάνω σε αυτό. Έτσι, δεν είναι αυτό, λέγεται. Βασιστικά είναι εκλέψιμο εντελώς τώρα, δεν υπάρχει. Καλά, στη μουσική παρθενογένεση δεν υπήρχε ουδέποτε, αλλά λέμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Να είσαι καλά, γεια καλά. Και εσύ, γεια.